Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της βρίσκεται η αναγέννηση ενώπιση του μεθαυριανού αγώνα με τον Τηλικράτη στο δημοτικό στάδιο της Καρδίτσας. Η ομάδα του Σάκη Θεοδωσιάδη, μετά την ήττα στο Αιγίνιο από τον Ιγυνιακό με 2-1, επιστρέφει στο γήπεδό της και κόντρα στον Τηλικράτη ζητάει κάτι περισσότερο από τον ένα βαθμό που χρειάζεται για να επικυρώσει και τυπικά την άνοδο στη μεγαλύτερη κατηγορία. Και αυτό το κάτι περισσότερο είναι νίκη και το θέαμα, ώστε αφενός να σφραγίσει με τον καλύτερο τρόπο την άνοδο, αφετέρου να παραμείνει σε απόσταση βολής από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και τον τίτλο, στόχο που θα κυνηγήσει η αναγέννηση στις 4 αγωνιστικές που απομένουν για το φινάλε του πρωταθλήματος. Στο μάτς Τετάρτης και πριν την έναρξη του αγώνα με τον Τηλικράτη, θα πραγματοποιηθεί και η απονομή του κυπέλου για τον τίτλο της πρωταθλήτριας που κατέκτησε η αναγέννηση στον περσινό τέταρτο όμιλο της ΔΕΛΤΑ Εθνικής. Για το λόγο αυτό στην Καρδίτσα μεθαύριο θα βρεθεί και την προσωπία της ΕΠΟ, η οποία θα κάνει την απονομή.